Γεια σε όλους. Σήμερα νίκιασα ένα σπίτι στο δάσος και θα πάμε να μείνουμε εκεί για τα Χριστούγεννα. Οπότε, χωρίς να χάνουμε καθόλου χρόνο, πάμε να μπούμε στο αμάξι μας και να κατευθυνθούμε προς τα εκεί. Το μόνο κακό είναι ότι επειδή βρέχει πάρα πολύ, μπορεί να γλιστρήσει το αμάξι, να πάρει μια λάθος τροφή ή κάτι τέτοιο και να τρακάρουμε. Όμως, μην ανησυχείτε, είμαι πάρα πολύ έμπειρος οδηγός και δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Όχι! Τι φάση! Νομίζω πως αυτοί οι δύο είναι γυμνοί εκεί πέρα. Μπρο, ο τυπάς είναι με τον κόλο έξω. Άσε την κοπέλα, ρε! Τον πέτυχα. Γεια σου, φίλο μου. Δεν είναι πτώμα αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι πτώμα. Θα καλέσει την αστυνομία. Ωραία! Οπότε τώρα βρήκαμε και κοπέλα. Θα περάσουμε πολύ καλά οι δυο μας, να ξέρεις. Ένα λεπτό αργότερα. Α! Οκ, okay, stop, stop, stop! Όχι! Όλα καλά, όλα καλά. Μη φοβάσαι, ποιο είναι το όνομά σου? Έλενα, οκ. Okay. Okay. Εντάξει, βούλωστο. Λοιπόν, πλησιάζουμε στην οδό που μου είχε πει ο μεσίτης ότι είναι το σπίτι. Παιδιά, ψάχνω 15 ώρες και δεν υπάρχει κανένα σπίτι. Οκ, okay, Έλενα, νομίζω ότι μας κοροϊδέψανε. Και τώρα που το σκέφτομαι, μου είσαι άχρηστη. Οπότε, ναι. Δεν προσπαθώ να σε σκοτώσω. Δεν προσπαθώ να σε σκοτώσω, το υπόσχομαι. Φύγε! Πλάκα κάνεις τώρα. Απέφυγε το grenade. Οκ, παιδιά, κοντεύει να βραδιάσει και ακόμα δεν έχω βρει κανένα σπίτι εδώ πέρα. Έχω αρχίσει να ανησυχώ. Και αυτή δεν έχει σταματήσει να με ακολουθεί. Δεν έχουμε όχημα, μας καταστράφηκε και το τζιπ και το αυτοκίνητό μου. Και θα βρεθούμε μόνοι μας εδώ πέρα με τους λύκους. Α, ώστε με παρατάς τώρα. Τι έγινε, θες να φύγεις τώρα, ε? Ούψ. Ω, Θεέ μου, τι έκανα. Just in case. Οκ, okay, ξέρεις κάτι? Θα πάρω τηλέφωνο το μεσίτη και θα το ταψάλω, γιατί εδώ πέρα σπίτι δεν υπάρχει. Για μισό λεπτό. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Εσύ εκεί πέρα. Τι φας, τι παράξενη φωνή έχει αυτός. Και καλύτερα να βγάλω το όπλο μου. Ποιος είναι εκεί? Μην πυροβολείς, ο Θωμάς είμαι. Ο Θωμάς? Δεν ξέρω κανένα Θωμά. Ο Θωμάς, ρε, ο ελικοπτεράκιας. Ο ελικοπτεράκιας? Ναι. Και τι δουλειά έχεις εδώ πέρα, ελικοπτεράκια? Η αλήθεια είναι πως ήθελα να σε βοηθήσω. Να με βοηθήσεις με ποιο πράγμα? Έχω ακούσει ότι αυτό το δάσος είναι πολύ επικίνδυνο. Άκουσα ότι θα έρθεις εδώ πέρα για να μείνεις και σε ακολούθησα για να βεβαιωθώ ότι είσαι εντάξει. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία να έρθεις μαζί μου, δεν θα μείνω για πολύ εδώ. Εκτιμάω την προσπάθειά σου να με βοηθήσεις, αλλά αυτό το δάσος δεν έχει τίποτα επικίνδυνο πέρα από το ότι δεν υπάρχει κανένα σπίτι εδώ πέρα. Σπίτι? Ναι, ένας μεσίτης μου πουλήσε ένα σπίτι εδώ και δεν υπάρχει κανένα σπίτι. Το τελευταίο σπίτι που υπήρχε εδώ πέρα ήταν του Μπαρμπαγιάννη. Ποιος είναι ο Μπαρμπαγιάννης? Α, είναι ένας τρίλος σε αυτά τα μέρη. Είχε ένα σπίτι παλιά εδώ πέρα, αλλά ένας τεράστιος βράχος έπεσε πάνω του και το διέλυσε, όσο ήταν και εκείνος μέσα, και πέθανε μέσα στο σπίτι του. Από τότε λένε ότι το φάντασμά του κυκλοφορεί σε αυτά τα μέρη και κυνηγάει το επόμενο του θύμα. Νομίζεις? Τι έκανες? Κανείς δεν μου το παίζει έξυπνος, το κατάλαβες? Σε περίπτωση που ισχύει αυτό που λες, θα πάρω το ελικόπτερό σου και θα φύγω από εδώ. Είσαι ένας... Μη μιλάς. Θα το μετανιώσεις αυτό που κάνεις. Λυπάμαι, ελικοπτεράκια, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Ωραία, παιδιά, βρήκαμε πώς θα γυρίσουμε πίσω. Τώρα το μόνο που μας μένει
είναι να πάρουμε το μεσίτη για να δούμε τι γίνεται με το σπίτι. Ναι, ο μεσίτης εδώ. Ναι, ποιος με θέλει. Franklin Clinton. Νίκησα ένα σπίτι σε αυτό το δάσος και δεν υπάρχει κανένα σπίτι. Franklin Clinton. Α, είσαι ο μαλά... ο πελάτης που μας πήρε τηλέφωνο το πρωί. Ναι. Συνέχισε. Ναι, έχουμε υπόψη μας το αίτημά σας και θα το εξετάσουμε. Τι λες ρε Καραγκιόζη, ποιο αίτημά μου? Έχω νοικιάσει ένα σπίτι εδώ πέρα και δεν υπάρχει πουθενά σπίτι, έχω μείνει μόνο στο δάσος. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι πως μπορεί να έκανες λάθος τοποθεσία. Όχι, στο προηγούμενο βίντεο όντως είχα κάνει λάθος τοποθεσία, αλλά αυτή τη φορά είμαι 100% σίγουρος ότι είναι αυτή η τοποθεσία. Εντάξει, μπορεί να σε πιάσαμε και κορόιδο και να σου κλέψαμε τα λεφτά, αλλά όπως και να έχει, πρέπει να κλείσω τώρα, γεια. Yeah. Με κορόιδεψες και μου πήρες τα λεφτά, έτσι και σε πιάσω στα... Μου το έκλεισε. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πάμε να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι, έχουμε ελικόπτερο, οπότε όλα καλά. Ποιος ανατίναξε το... Μήπως εσύ ξέρεις κάτι, ελικόπτεράκια. Πόσες φορές τον πυροβόλησα. Ελικοπτεράκια, ξύπνα. Ελικοπτεράκια. Οκ, νομίζω ότι υποθύμησε κάτι τέτοιο, δεν έχω ιδέα. Please, μην πεθάνεις, please. Τι μαλακία έκανα, please, μην πεθάνεις. Όχι. Πω, πάρα λίγο να πεθάνω. Για μισό λεπτό. Τι ήταν αυτό, το ακούσατε? Μόλις έπεσα κάτω ακούστηκε κάτι σαν ένας παράξενος θόρυβος, δεν έχω ιδέα τι. Όχι μόνο δεν έχουμε σπίτι, ανατινάχθηκε το ελικόπτερό μας και μας κλέψανε τα λεφτά οι μεσίτες, αλλά ο ελικόπτεράκης είναι νεκρός και βράχει και το τζιν μου. Τέλεια. Αυτή η μέρα δεν θα μπορούσα να πάει καλύτερα. Α, ξέχασα να αναφέρω ότι παραλίγο να πεθάνω όταν έπεσα από τον γκρεμό. Ναι, έγινε και αυτό. Δεν έχω ιδέα πώς να γυρίσω σπίτι, πραγματικά. Τι ήταν αυτό? Όπου κι αν είσαι, εμφανίσου! Παιδιά, λέτε ο ελικοπτεράκης να έχει δίκιο για τον Μπαρμπαγιάννη. Και παιδιά, κάτι μου λέει ότι ο Μπαρμπαγιάννης είναι κάπου εδώ γύρω. Ωχ, νάτος! Ψόφα! Ο Μπαρμπαγιάννης μας κυνηγάει. Τα έχω φτύσει, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Ο Μπαρμπαγιάννης πλησιάζει. Ξέρεις κάτι? Αφού διέλυσε το ελικόπτερό μας με μια βόμβα, θα κάνω κι εγώ το ίδιο σε αυτόν. Τον πέτυχα! Πού είναι το πτώμα του όμως? Οκ, δεν ξέρω τι απέγινε το πτώμα του. Παίζει να ήταν όντως φάντασμα ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Αλλά καλύτερα να φύγουμε από εδώ. Περπατάω 5 ώρες και επιτέλους κατάφερα να βρεθώ σε ένα δρόμο της προκοπής. Επιτέλους. Λογικά εδώ πέρα θα πιάνουμε σήμα και θα μπορούμε να καλέσουμε ένα ταξί για να φύγουμε από εδώ πέρα. Επιτέλους ένα ταξί. Λοιπόν, Μεξικάνε φίλε μου, θέλω να με πας σπίτι μου και γρήγορα. Επιτέλους. Σόι και βλαβείς. Στο ωραίο μας σπίτι. Ο μεσίτης μας κορόιδεψε. Σπίτι δεν υπήρχε. Και παραλίγο ο Μπαρμπαγιάννης να μας σκοτώσει. Για άλλη μια φορά πήγαμε κάπου και είχαμε μπλεξίματα. Αλλά ευτυχώς είμαστε και πάλι ασφαλείς. Και κάπου εδώ τελειώνει και το σημερινό βίντεο. Άμα θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτό, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι. Αν ήδη δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε με follow Instagram, TikTok, μπείτε στο Discord μου. Έχω link και για τα 3 κάτω στην περιγραφή. Όπως πάντα, για την ώρα αυτά από μένα ήμουν ο Comedy Gamer. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.